θα σας παρουσιάσω σήμερα σε μορφή βέβαια βίντεο μια παρουσίαση σε PowerPoint που έχω δημιουργήσει για μικρόμετρα μετρικού και αγγλοσαξονικού τύπου. Αυτό που θα δείτε είναι ένα βίντεο όπου δείχνω τις δυνατότητες αυτής της παρουσίασης. Είναι μια παρουσίαση, επαναλαμβάνω, σε PowerPoint που ενσωματώνει κάποια SWF, δηλαδή Shockwave Files, που έχω αλλιεύσει από το ίντερνετ και νομίζω κάνουν πάρα πολύ εύκολη την εκμάθηση της ανάγνωσης των παχυμέτρων και των μικρομέτρων και του μετρικού και του αγγλοσαξονικού συστήματος. Την ίδια την παρουσίαση με την οποία μπορείτε να αλληλοεπιδράσετε θα την βρείτε κάτω από το tag μετροτεχνία στο blog μου για να μπορείτε να την παρουσιάζετε real time στην αίθουσα ή στο εργαστήριο. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, αφήστε ένα comment για να μπορέσω να ανταποκριθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι μια προσομοίωση λοιπόν λειτουργίας. Ας ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο παχύμετρο, το οποίο είναι ένα παχύμετρο του τύπου ενός εικοστού, δηλαδή της ακρίβειας του ενός εικοστού. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο βερνιέρος μπορεί να το μετακινήσω αριστερά ή δεξιά και να βλέπω την μέτρηση. Αν θέλω να το κάνει αυτό ο μαθητής, τότε θα το βάλω οπουδήποτε αφού προηγουμένως κρύψω την ένδειξη. Άρα λοιπόν θα τον τοποθετήσω κάπου και θα το ζητήσω να μου δείξει ποια είναι η μέτρηση. Εδώ λοιπόν το 0 του Βερνιέρου περνάει το 35, άρα είναι 35 και κάτι, και αν ο μαθητής παραπονεθεί ότι δεν μπορεί να δει εύκολα και έτσι είναι, ποια γραμμή του Βερνιέρου ταυτίζεται πλήρως με ποια γραμμή του σταθερού κανόνα, τότε έχουμε και το μεγεθυντικό φακό. Άρα λοιπόν εδώ θα δει ποια γραμμή του Βερνιέρου ταυτίζεται με ποια γραμμή του σταθερού κανόνα και αφού σιγουρευτεί θα μας πει τι μέτρηση έχει καταφέρει να αναγνωρίσει. Τότε πατώντας πάλι το μάτι θα δούμε εμείς την πραγματική μέτρηση και θα του πούμε αν το έκανε σωστά ή όχι. Αυτό βέβαια μπορεί να το κάνει και ο ίδιος μόνος του. Αυτό είναι ένα παχύμετρο ακριβίας ενός εικοστού, δηλαδή ακριβίας 50 μικρών. Μπορούμε να πάμε και να δούμε και ένα παχύμετρο της τάξης του ενός πεντηκοστού, δηλαδή μεγαλύτερης ακρίβειας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο slide. Ωραία, ενός πεντηκοστού το βρήκαμε επιτέλους. Το ίδιο και εδώ πέρα, έτσι. Μπορούμε να μετακινήσουμε τον βερνιέρο, να κρύψουμε τη μέτρηση, να ελέγξουμε την ακρίβεια και αφού το κάνει ο μαθητής να του πούμε ότι η μέτρηση του είναι σωστή. Μπορεί να γίνει αυτό σε ενός πεντηκοστού, δηλαδή η ακριβίας 20 μικρών. Ή μπορεί να γίνει και με παχύμετρα στο αγγλοσαξονικό σύστημα, δηλαδή να ρίξουμε μια ματιά εδώ σε παχύμετρα ακριβίας ενός εκατοστού 28ου της ίντσας. Έτσι. Όπως βλέπετε, ο Βερνιέρος έχει τις ίντσες πάνω και γίνεται ξανά η ίδια διαδικασία. Μπορούμε να κρύψουμε ή όχι τη μέτρηση. Και βέβαια να το ζητήσουμε να το δει ή όχι. Έχουμε ακόμα ένα παχύμετρο εδώ της ακριβίας του ενός χιλιοστού της ίντσας, δηλαδή ένα μικρό, το πούμε έτσι, της ίντσας, έτσι, εκεί είναι αδόκιμος ο όρος. Και στο τέλος έχουμε και ένα μικρόμετρο. Να δούμε και το μικρόμετρο. Μας ορίζει, αλλά θα το βρήκαμε. Λοιπόν, όπου τοποθετούμε ένα δοκίμιο, όπου αυτό κλείνουμε πλέον το κινητό στέλεχος, χρησιμοποιούμε την καστάνια, αναγνωρίζουμε την μέτρηση και για παράδειγμα εγώ θα γράψω μια τελείως λανθασμένη μέτρηση, θα γράψω 15 χίλιοστά και του λέμε OK, αλλά δεν είναι OK και μας ζητά να ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτή ήταν μια καταγραφή σε βίντεο όλων των μετρήσεων που μπορεί να κάνει αυτή η παρουσίαση. Νομίζω ότι είναι μια αρκετά καλή παρουσίαση και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Επαναλαμβάνω, το PPTAF αρχείο, δηλαδή το PowerPoint Presentation αρχείο, είναι στο tag Μετροτεχνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.